Αν είσαι Έλληνος, έχει κλάμα. Το κλάμα τώρα μπορεί, πολλές φορές είναι από χαρά. Εύχομαι να είναι κλάματα χαράς και ευτυχίας. Κάποιες φορές όμως είναι και κλάματα για άλλους λόγους. Είχαμε ένα λόγο μέσα αυτές εδώ πέρα τις μέρες, έτσι για να στεναχωρηθούμε όλοι. Οπότε, ναι, με αυτό το φεγγάρι βγαίνει κάτι πολύ έντονα συναισθηματικό. Βέβαια είναι μία πανσέλινος, σας το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Θεωρητικά είναι μία από τις πιο τυχερές πανσελίνους αυτής της χρονιάς, γιατί κάνει ωραίες όψεις. Έχει ένα πολύ ωραίο εξάγωνο με το Δία, ενώ σήμερα έχουμε και το τρίγωνο του ήλιου με το Δία. Οπότε από αυτήν την πλευρά θεωρώ ότι μέσα σε όλα μπορούμε και να είμαστε έτσι λίγο πιο κοντά στους ανθρώπους που αγαπάμε, να δώσουμε έτσι στοργή, αγκαλιές, τρυφερότητα στην οικογένειά μας, στους φίλους μας, σε όσους τέλος πάντων είναι μέσα στην καρδιά μας. Και βέβαια αυτό το φεγγάρι έχει και κάτι νοσταλγικό. Σήμερα όμως έχουμε και άλλη μία όψη που θέλει λίγο προσοχή. Έχουμε το τετράγωνο Ερμή Ποσειδώνα, δεύτερη φορά που γίνεται. Την πρώτη φορά έγινε στην προηγούμενη Πανσέλινο, έχει βάλει στο μάτι της Πανσελίνους. Σήμερα λοιπόν έχουμε αυτό το τετράγωνο με ανάδρομο Ερμή. Βέβαια δεν σας λέω κάτι άλλο, όλο αυτό το διάστημα προσοχή στις μετακινήσεις, προσοχή στα ταξίδια, στο δρόμο, στην οδήγηση. Ας είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί με τον ανάδρομο Ερμή, γιατί πολλές φορές μπορεί να είμαστε αφηρημένοι, μπορεί να κάνουμε κάτι λάθος, προσέξτε λίγο παραπάνω. Αυτό έτσι θέλω να τονίσω με τη συγκεκριμένη όψη, ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί. Σε όλο το διάστημα που θα είναι ανάδρομος ο Ερμής, είπαμε μέχρι και την πρωτοχρονιά, θα είναι σε αυτή τη φάση. Και δυστυχώς, άσχημα έτσι για να το πω, με όσα συμβαίνουν και ακούμε, επιβεβαιώνεσαι. Δυστυχώς. Ναι, έτσι να τα αφήσω εδώ με το θέμα του μεταφορικού. Πάμε να δούμε για τον καφένα ξεχωριστά, για την πανσέλινο αυτή.